Ζέλο, τον οποίο έχουμε δει στην τηλεόραση, έχει μπλεξίματα με την τουρκική δικαιοσύνη, καθώς συνελήφθη εχθές μετά από έλεγχο που έκανε η τουρκική αστυνομία σε διάφορες περιοχές. Βλέπουμε εδώ και δημοσιεύματα, βλέπουμε και τον Εζέλ στη φωτογραφία που συνοδεύεται από Τούρκους αστυνομικούς. Λοιπόν, η τουρκική αστυνομία λοιπόν έκανε χθες ελέγχου σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλικαρναστό, στη Σμύρνη, και συνελήφθησαν συνολικά 26 Τούρκοι ηθοποιοί και 55 άτομα στο σύνολο. Από αυτούς λοιπόν, όλοι τους ξέρουμε, όλοι τους περισσότερους τους γνωρίζουμε, τους έχουμε δει σε τηλεοπτική. Τουρκικά σύριαλ που βλέπουμε στη χώρα μας. Ο πιο διάσημος από όλους λοιπόν ήταν ο Κενάν. Ας σκεφτούμε απλά σε αναλογία ότι αν συλλαμβάνονταν 25 Έλληνες τοποίοι σε αναλογία για τέτοια υπόθεση, θα γινόταν πραγματικά σάλος παγκοσμίως. Όχι απλά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Ακριβώς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εζέλ, ο Κενάν στην ουσία, είναι ένας από τους πλέον γνωστούς ηθοποιούς στην Τουρκία αλλά και σε χώρες άλλες όπως η Ελλάδα ή στη Βοσνία που παρακολουθούσαν. Μα τα σύριαλ τα οποία εξάγονται από την Τουρκία είναι τα πιο επιτυχημένα. Κατά συνέπεια, επειδή παίζει σε πολλά σύριαλ τα οποία έχουμε δει και εμείς, είναι προφανώς από τους πιο επιτυχημένους Τούρκους ηθοποιούς. Βραβευμένος το 2012 ως ο καλύτερος ηθοποιός στην Τουρκία, θα πρέπει να πούμε. Έχει κερδίσει και τίτλο παλαιότερα του ωραιότερου άντρα στην Τουρκία το 2007. Και ο ίδιος επέλεξε αντί να ασχοληθεί με το modeling να ασχοληθεί με την ηθοποιία και την υποκριτική. Φαίνεται όμως ότι έχει προβλήματα και σοβαρά με την δικαιοσύνη. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Η επιχείρηση ξεκίνησε πριν 8 μήνες όταν άρχισαν να παρακολουθούν έναν έμπορο ναρκωτικών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που βλέπουμε στην Τουρκία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν άρχισαν να παρακολουθούν έναν έμπορο και εκεί διαπίστωσαν ότι από αυτόν τον άνθρωπο προμηθευόταν αρκετά άτομα ναρκωτικά. Ανάμεσά τους λοιπόν και ο Τούρκος ηθοποιός αλλά και οι άλλοι 25 Τούρκοι ηθοποιοί και γυναίκες. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι συνολικά. 35 συλλήψεις συνολικά. 55 συλλήψεις, 26 είναι ηθοποιοί. Και θα πρέπει να πούμε ότι. 60 διαφορετικά σημεία, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος και τις επιχείρησεις, έτσι. Ακριβώς, και θα πρέπει να πούμε ότι συνολικά στην κατοχή τους βρέθηκαν 500 γραμμάρια κοκαίνη συνολικά και 50 κιλά ινδικής κάναβης. Πολύ μεγάλη υπόθεση, φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, ωστόσο θα υποθέσουν ότι θα εκδικαστούν. Και μάλιστα. Είναι έτσι το νομικό σύστημα. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα θα πρέπει να υποβλήθηκαν και σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι χρήστες ναρκωτικών ή αν πρόκειται για εμπορία, κάτι που φαίνεται δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Όχι.